Το μέγα εμβολιαστικό είναι εκείνο που επιθυμούσαμε από την πρώτη στιγμή με την έναρξη των εμβολιασμών, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετηθεί το μεγαλύτερο νησί της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, η Ρόδος, με περισσότερους από 130.000 κατοίκους. Να πω επίσης ότι η μεγάλη αγωνία μας όλους αυτούς τους μήνες από την έναρξη των εμβολιασμών και μέχρι σήμερα ήταν πώς οι εργαζόμενοι, οι εμπλεκόμενοι στον τουρισμό, που θα έρθουν σε ευθεία γραμμή, σε πρώτη επαφή με τον τουρισμό και τους τουρίστες, τους επισκέπτες δηλαδή με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, πώς θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα εργαστούν με ασφάλεια, υγειονομική ασφάλεια και πώς θα είναι στην πρώτη γραμμή με τους τουρίστες που πρόκειται να επισκεφτούν τα νησιά μας φέτος το καλοκαίρι. Αυτή λοιπόν ήταν η αγωνία μας από την πρώτη στιγμή. Με δεδομένο λοιπόν το γεγονός ότι παρακολουθούσαμε τους εμβολιασμούς σε καθημερινή βάση για να δούμε την πορεία και την εξέλιξη και, την ποσοστιαία εξέλιξη και πρόοδο των εμβολιασμών. Παρατηρήσαμε λοιπόν και ενώ έγκαιρα, θα το πω πολλές φορές έγκαιρα, αλλά και με όλους τους τρόπους διαμηνήσαμε στην κυβέρνηση και στα αρμόδια Υπουργεία ότι εμείς θα χρειαζόμασταν την ενίσχυση και την προτεραιοποίηση των εμβολιασμών σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο, επαγγελματίες είτε του τουρισμού είτε της εστίασης, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι στην πρώτη γραμμή και έπρεπε να εμβολιαστούν, πώς λοιπόν θα μπορούσε να γίνει μια καλή διαχείριση ούτως ώστε να έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να εμβολιαστούν. Όχι βεβαίως ότι αμελούμε ή παρακάμπτουμε το γεγονός ότι και ο κάθε ένας πολίτης που θέλει να εμβολιαστεί πρέπει να έχει την ίδια ευκαιρία και δυνατότητα, γιατί θα σας πω το εξής, οι Ροδίτες είναι πάρα πολύ πρόθυμοι στο να εμβολιαστούν. Σας μιλώ και τριβά, από το εμβού, από τα ραντεβού, τα οποία έχουν κλείσει για το μήνα Μάη, έχουν εξαντληθεί όλα τα ραντεβού. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Έγινε λοιπόν πράξη η απέτησή μας, η διεκδίκησή μας διαστόματος. Αυτό ήταν η ιδέα του Γιώργου του Χατζημάρκου, του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, η οποία έγινε αποδεκτή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κύριε Απολίτου. Από τη στιγμή λοιπόν που έγινε δεκτή η πρόταση, μέσα σε πραγματικά πολύ σύντομο χρόνο, βρέθηκε ο χώρος ο οποίος μπορούν να γίνονται οι εμβολιασμοί. Είναι το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ στις Καλλιθιές της Ρόδου και έγινε ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν ο εμβολιασμός. Να σας πω επίσης ότι σε αυτό το εμβολιαστικό κέντρο, πέραν του εμπλουτισμού των υπολείπων εμβολιαστικών κέντρων με περισσότερες γραμμές εμβολιασμού, το μόνο του το εμβολιαστικό κέντρο στο κλειστό Καλλιθιών, στο μέγα εμβολιαστικό, είναι 24 γραμμές. Και θα δουλεύει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Που σημαίνει ότι θα υπάρξει μία απελευθέρωση πλέον σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των ραντεβού. Ήδη, όπως πολύ σωστά είπατε, μέχρι το τέλος Μαΐου δεν υπάρχει ελεύθερο ραντεβού για εμβολιασμό και σε αυτό το κέντρο. Και να πούμε ότι έτσι μόνο θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει το σύστημα το εμβολιαστικό, ούτως ώστε όλοι, επαναλαμβάνω, να έχουν οι άνθρωποι του τουρισμού, αλλά και όχι μόνον, τη δυνατότητα να εμβολιάζονται απρόσκοπτα και να αποκτήσουν και να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας που είναι το ζητούμενο, προκειμένου να απαλλαγούμε από την πανδημία και να βρούμε ξανά την κανονικότητα στη ζωή μας. Τόσο στην προσωπική ζωή του καθενός, αλλά άλλο τόσο κυρίως και στον εργασιακό τομέα, τον οποίο πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη έχουμε όλοι να δουλέψουμε αυτό το καλοκαίρι, γιατί η πανδημία επέφερε πάρα πολλές καταστροφικές συνέπειες και στις προσωπικές μας ζωές, όπως είπα, αλλά κυρίως και στα επαγγέλματα, τα οποία στην περιοχή μας, άλλωστε, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, όχι να το πω, να μου συγχωρήσετε και τον χαρακτηρισμό, είναι μονοκαλλιέργεια ο τουρισμός. Έχει αποδειχθεί... Είναι γεγονός. Ότι το 97% του ΑΕΠ του Νοτιού Αιγαίου, έμεσα ή άμεσα, προέρχεται από τον τουριστικό κλάδο. Με τη λειτουργία του μέγα εμβολιαστικού κέντρου, πότε υπολογίζετε ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός στην Ρόδο? Ο κάθε πολίτης, κυρία Πολίτου, έχει τη δυνατότητα να εμβολιαστεί όπου βρίσκεται τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή. Επομένως, ναι. Ακριβώς. Επομένως, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Όποιος θέλει θα μπορέσει να εμβολιαστεί.
Και αυτό είναι, να σας πω κάτι, αυτό μας δίνει και πάρα μια αισιοδοξία, γιατί πραγματικά ο κόσμος, τουλάχιστον από την εικόνα που έχω και από τη Ρόδο και από την ΚΟ, είναι, που είναι τα μεγάλα νησιά της Δωδεκανήσου, είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη έτσι, προθυμία από τους πολίτες να εμβολιαστούν. Και ο κ. Σκοδαλιάς, ο υπουργός, θα έρθει στην Ρόδο. Πείτε μας λίγο για αυτή την επίσκεψή του στο μέγα εμβολιαστικό, που από ό,τι φαίνεται υπολογίζεται για την ερχόμενη Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα, λοιπόν, δεν είναι μόνο. Θα έρθει ο Υπουργός, βεβαίως, γιατί έχει και την ευθύνη της λειτουργίας του Εμβολιαστικού Κέντρου, η Γενική Γραμματεία, το Υπουργείο, μάλλον, Πολιτικής Προστασίας. Βεβαίως θα είναι εδώ. Θα είναι και ο διοικητής της δεύτερης ΔΥΠΕ, εννοείται, θα τον συνοδεύσει κτλ. Θα παρελάσουν προφανώς τα μεγάλα στελέχη της κυβέρνησης, προκειμένου να δουν και τη λειτουργία αυτού του μεγάλου εμβολιαστικού κέντρου, που τόσο έχει ανάγκη η Ρόδος. Κύριε Γεσσεράνη, δεν μπορούμε να παραλύσουμε βέβαια το γεγονός ότι ο κύριος Σκαρδαλιάς θα επισκεφθεί και την Κάλυμνο, μιας και εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα όπως είναι στα υπόλοιπα νησιά του Νότιου Αιγαίου, της περιφέρειάς μας. Να πω για την Κάλυμνο το εξής. Η Κάλυμνος είναι το νησί που πραγματικά μας απασχολεί τους τελευταίους 6 μήνες. Και είναι και σε έτσι, υψηλή προτεραιότητα, διότι η Κάλυμνος είναι το μοναδικό νησί που έχει παρουσιάσει αυτή την εικόνα συνεχόμενα για 6 περίπου μήνες. Από την πλευρά μας κάναμε τα πάντα, όπως και σε κάθε άλλο νησί, προκειμένου να ενισχύσουμε την μοναδική, την δομή υγείας που υπάρχει, δηλαδή το νοσοκομείο της Καλύμνου, αλλά και τα 2 ιατρεία, και στην Ψέριμο και στο Βαθύ Καλύμνου, το οποίο με δικό μας εξοπλισμό, με δαπάνες δικές μας εξοπλίστηκαν και το ένα λειτουργεί, το άλλο θα λειτουργήσει μόλις πάει ο γιατρός εκεί να το επανδρώσει. Κάτι δεν πήγε καλά στην Καλύμνο και εκείνο που δεν έχει πάει καλά και δεν το λέει η Αντιπεριφερειάρχης, το λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, το λένε και τα νούμερα, οι γιατροί, είναι ότι δεν έχουν τηρηθεί τα μέτρα.